Κυρία Ακτενάκη, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και πάλι, μια καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, καλή δύναμη, θα τη χρειαστείτε, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω στο κουκουέ και δύναμη και κουράγιο έχετε, οπότε... Και έχουμε και συλλογικό πνεύμα έχουμε, οπότε όλα είναι πιο εύκολα. Έχουμε τον καύσωνα το κλιματολογικό, αλλά άκουσα και τον κύριο Κουτσούπα που έλεγε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έρχεται και καύσωνα στα εργασιακά το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που σας οδηγούν σε κάτι τέτοιο, κύριε Ακτενά? Ναι, φυσικά. Καταρχάς, αυτό το ακούμε και προεκλογικά. Και το αναδεικνύαμε και προετοιμάζαμε και προειδοποιούσαμε τον κόσμο και προεκλογικά. Αυτό επιβεβαιώθηκε, ό,τι λέγαμε προεκλογικά, επιβεβαιώθηκε κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, όπου ακούσαμε για επιτάχυνση του έργου της κυβέρνησης, που αυτό σημαίνει μία σειρά από μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα και προαπαιτούμενα προκειμένου να ανέβει ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να επιτευχθούν τα πλεονάσματα που προβλέπουν τα σύμφωνα σταθερότητας, να θωρακιστούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά πρακτικά για τους εργαζόμενους σημαίνουν πληστηριασμοί, ξεκινώντας από το τέλος τώρα, πληστηριασμοί που το είδαμε να ξεδιπλώνονται και αυτό το διάστημα μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Σημαίνουν μείωση δαπανών και ένταση της φορολιστίας προγκρόμ, γιατί έτσι επιτυγχάνονται τα πλεονάσματα, και βέβαια προκειμένου να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι απαραίτητο να μειωθεί το κόστος εργατικής δύναμης, να μειωθεί το κόστος. Γιατί λέτε όμως να μειωθεί? Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε βάθος τετραετίας ο κατώτος θα πάει 950 ευρώ, αλλά θα ανέβει. Γιατί λέτε εσείς το αντίθετο? Τα νούμερα θέλουν προσοχή όταν τα αναλύουμε, οι αριθμοί. Για πείτε μας. Ναι, μεν ονομαστικά φαίνεται να ανεβαίνουν, ωστόσο ο πραγματικός μισθός μειώνεται λόγω της πληθωρισμού, της ακρίβειας που καλπάζει. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που το ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα. Εξαίσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλούσαν για το φαινόμενο του πληθωρισμού απληστείας, το greedflation. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτή τη συζήτηση, απλά δύο νούμερα. Παρακαλώ. Την ίδια στιγμή, καταρχήν φαίνεται από τις αναλύσεις που έχουν γίνει, ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στα αυξημένα κέρδη των επιχειρήσεων και όχι στην αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Αυτό το είχαμε δει και πριν ένα μήνα που δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία από το χρηματιστήριο, που είδαμε 300% αύξηση των κερδών των εισηγμένων σε αριθμούς 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, στην ίδια εβδομάδα, μαθαίναμε ότι βάσει των στοιχείων του ΟΣΑ, 7,5% είχαν μειωθεί κατά μέσο η πραγματική μισθή των εργαζομένων. Άρα βλέπουμε ότι οποιαδήποτε αύξηση αυτή τη τάξη σε ονομαστικό μισθό αποτελεί μείωση σε πραγματικό μισθό. Κυρία Ακτενά, η κυβέρνηση έβγαλε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ψήφο των ομογενών. Θέλω λόγο να μου πείτε ποια είναι η θέση του κόμματός σας και τι στάση θα κρατήσετε. Ναι. Καταρχήν να το δούμε. Ωστόσο, επειδή υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από τη συζήτηση που είχε γίνει όταν ήρθε ένας ανάλογος νόμος στη Βουλή που κατέληξε στο νόμο που εφαρμόστηκε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, είχαμε πει και τότε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν προκειμένου κάποιος να έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις εκλογές. Και είχαμε πει, επειδή ακριβώς το πρόβλημα της ηθαγένειας, της ελληνικής ηθαγένειας, εδράζεται, όχι το πρόβλημα, το δίκαιο της ηθαγένειας στην Ελλάδα εδράζεται, βασίζεται στο δίκαιο του αίματος, δηλαδή αρκεί κάποιος να έχει ένα πρόγον ελληνικής καταγωγής προκειμένου να έχει τη δυνατότητα απόκτησης ελληνικής ηθαγένειας, πρέπει να προσέξουμε όταν να βάλουμε κάποια κριτήρια που θα εξασφαλίζουν ότι αυτοί που συμμετέχουν στις εκλογές έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και υφίστανται και ζουν με όρους, δηλαδή θα υφίστανται το αποτέλεσμα της ψήφου τους, να το πω. Να σας θέσω ένα προβληματισμό. Τα κριτήρια με τα οποία διαμορφώνουν κριτήριο ψήφου εδράζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν, είχαμε πει και τότε, πραγματική οικονομική και κοινωνική δεσμή με την Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχει ένας ανώτατος
ένα ανώτατο όριο χρόνου απουσίας από τη χώρα ή ένα ελάχιστος χρόνος παρουσίας στη χώρα. Και πρέπει να υπάρχει και αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά τμήματα για να διασφαλίσει τη μυστικότητα της ψήφου. Αυτά είχαμε πει και αυτά θα ξαναπούμε και τώρα. Ένα προβληματισμό θα ήθελα να συζητήσουμε με βάση δύο μηνύματα φίλων ακροατών που πήρα και είναι η κεντρική ιδέα θα σας πω. Λένε λοιπόν, ένας Έλληνας τρίτης, τέταρτης γενεάς που είναι στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, ο οποίος δεν μιλάει καν ελληνικά. Πώς θα επιλέξει το πώς θα ζήσω εγώ εδώ στην Ελλάδα χωρίς να έχει καμία επαφή στην Ελλάδα? Πώς τελικά δεν πρέπει αυτή η κατηγορία να συμμετέχει στην ψηφοφορία? Αυτό ακριβώς είπα τώρα. Ότι για μας έχει σημασία να υπάρχουν πραγματικοί οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί με την Ελλάδα και να υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα τα όρια απουσίας και παρουσίας αντίστοιχα στη χώρα. Δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση την αγάπη που τρέφουν οι ομογενείς για τη χώρα μας, για τη χώρα τους. Δεν το αμφισβητούμε. Αλλά δεν μπορούμε και να μην σκεφτούμε πόσο ότι κάποιος που ζει, για παράδειγμα, στην Αυστραλία ή στην Αμερική ή στην Αφρική, δεν ούτε έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει κριτήρια με βάση αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν ζει εδώ. Αντίθετα, διαμορφώνει κριτήρια με βάση αυτά που ζει εκεί που ζει. Και βέβαια, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα της ψήφου του δεν θα είναι εδώ για να το χαρεί ή να το υποστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μας, γιατί πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε αλλοιώσεις της λαϊκής βούλησης. Και εδώ να πω και κάτι, ξέρετε, ένα σχόλιο θα με επιτρέψετε. Είναι υποκριτικό να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία ως υπέρμαχος της διεύρυνσης του δικαιώματος της ψήφου προς τους ομογενείς τη στιγμή που δεν άκουσε προτάσεις δικές μας που ζητούσαμε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στους εργαζόμενους που στον τουρισμό ή στους φοιτητές που ήταν μακριά από τους τόπους που ψήφισαν, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν επιτράπει σε ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν σε αυτή τη χώρα να ψηφίσουν και συζητάμε για τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος σε ομογενείς. Αυτό εμπεριέχει μια υποκρισία, όπως υποκριτικό είναι το ότι μόνο εκεί θυμάται η κυβέρνηση αυτή τους ομογενείς. Όταν είναι να ψηφίσουν, δηλαδή το ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί φύγαν καταρχήν, δεν πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα. Και τώρα μιλάμε για το δικαίωμά του να ψηφίσουν. Μήπως θα ήταν καλύτερα να τους ρωτήσουμε γιατί δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και αυτό επίσης. Όπως επίσης έχουμε ασχοληθεί, πόσα προβλήματα έχει η ομογένεια στο εξωτερικό, στη διαβίωσή της, στην καθημερινότητά της, στα σχολιά της, που πάνε τα παιδιά. Μάλιστα. Εκεί δεν μας νοιάζει να στηρίξουμε την ομογένεια. Η ψήφος της μας νοιάζει μια φορά στα 4 χρόνια. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, ο πληθωρισμός έχει, τέλος πάντων, τη θασευθεί μερικώς. Ωστόσο, στα τρόφιμα τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερος καλά. Υπάρχει μια καλπάζουσα ακρίβεια. Και παράλληλα έχουμε ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σοβαρή ακρίβεια εν όψη και του θέρους που πάρα πολλοί θα πάνε στα νησιά για διακοπές. Και οι φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν στέγη, διότι τα κόστη έχουν φτάσει πολύ ψηλά. Για να δούμε σαν πακέτο όλα αυτά, ακρίβεια, τι θα μπορούσε να γίνει και τι προτείνει το κόμμα σας να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης. Ναι, τώρα δεν φτάνει η ώρα να συζητήσουμε για τα αίτια αυτής της ακρίβειας. Επιγραμματικά ναι, θα ήθελα επιγραμματικά, τις θέσεις. Ναι. Καταρχάς, το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται ούτε με τα ΠΑΣ. Γιατί και μάλιστα... Είναι μια βοήθεια όμως τα ΠΑΣ. Με μέτρα φυσικά. Αλλά όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, καλή η μπουκιά. Με το καρβέλι τι γίνεται? Το καρβέλι το τρώνε οι άλλοι. Αυτό ακριβώς. Ξέρετε, δεν φτάνει... Όλοι θα το πούν, όσοι είναι δικαιούχοι των ΠΑΣ, θα μπορούν να πούν, αν τους ρωτήσετε, ότι δεν φτάνει παρά για να καλύψουν ένα πολύ πολύ μικρό μέρος των απολειών που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και των απαιτήσεων της καθημερινότητας. Όπως είναι και άδικο για αυτούς, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι κάποιος που δεν δικαιούται το ΠΑΣ και είναι για 10, για 1 ευρώ πάνω από το όριο, μπορεί και τα βγάζει πέρα. Δεν είναι λοιπόν, αυτή είναι η λογική των χαμηλών απαιτήσεων που λέμε εμείς. Και είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα να ζητάμε από τους ανθρώπους να συμβιβάζονται με αυτού του είδους τις λογικές. Και φυσικά θα τα δεχτούν και θα τα πάνε και καλά θα κάνουν. Και εμείς δεν έχουμε να αντιωθεί σε αυτά. Απλώς σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι λύση. Όπως λύση δεν είναι τα προγράμματα στέγης της κυβέρνησης, που είναι ουσιαστικά δάνεια, ώστε να φορτωθούν και άλλα δάνεια τώρα στους νέους μας. Ναι, αλλά είδατε ότι έπιασαν στους νέους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αυτά.
πια τα πάθη. Στις εκλογές, βέβαια. Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για την ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων. Ίσα-ίσα είδαμε στις στατιστικές που βασίζονται στα exit poll ότι, καλά, γενικά η Νέα Δημοκρατία είχε συγκράτησε την ψήφο και των νέων και των άλλων ηλικιακών ομάδων. Δεν είχε βέβαια όμως καμιά αύξηση. Όχι, είχε τις ίδιες. Δεν είχε αύξηση. Στους φοιτητές, για παράδειγμα, δεν είχε αύξηση, είχε μείωση. Που αυτό δείχνει ότι όπου ξεδιπλώθηκαν αγώνες και οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι νέοι, τα νέα παιδιά συγκρούστηκαν με τις λογικές αυτές, έχασε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και έτσι θα γίνει και τώρα. Μάλιστα. Και σε αυτό θα αποδοστατήσει το κόμμα μας. Γιατί αυτό που έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη λαϊκή στέγη, για φθηνή και, λαϊκή, και ποιοτική λαϊκή στέγη, που καμία σχέση είναι τελείως στην άλλη, κινούνται στον αντίποδα της λογικής των δανείων με την οποία προχωράει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Πάλι με τη λογική της αγοράς και πάλι με τη λογική της επένδυσης. Ναι. Και όλα αυτά πάνω στην καμπούρα των εργαζόμενων, των νέων παιδιών. Ξεκινάνε, δηλαδή τους ζητάμε να ξεκινήσουν τη ζωή τους με ένα βάρος, με μια μπάλα στο πόδι τους. Αυτό τους λέμε. Μάλιστα. Για να προλάβω το χρόνο, γιατί μας μείναν λιγότερο από 4 λεπτά. Βλέπετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Είναι το μόνο που δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπος να ελέγξει ακόμη. Λοιπόν, έχω, κυρία Κτηνά, ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Χαρά. Λέει το εξής: θα ήθελα να μάθω ποια είναι η θέση του ΚΚΕ όσον αφορά στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την υιοθέτηση παιδιών. Σε αυτό έχουμε απαντήσει επανειλημμένα. Καταλαβαίνω την αγωνία για αυτό το ζήτημα. Η κριτική του κόμματός μας στις προτάσεις που κατατίθενται μέχρι σήμερα έχει να κάνει με τον ίδιο τον αναγνωριστικό θεσμό της οικογένειας. Ίσα-ίσα έχουμε πει και ξαναλέμε ότι στηρίζουμε και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκευτικό προσανατολισμό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μπει στην κουβέντα. Τι είναι αυτό, γιατί τον 21ο αιώνα να πρέπει να ζητάμε κάτι τόσο ανοχρονιστικό όπως είναι ο γάμος, ο οποίος, τι θέλω να πω, δίνει δικαιώματα στον ιστή σύζυγο με κάτω από το μανδύ, πώς να το πω, υπό τη σκέπη μιας σχέσης, μιας σύμβασης όπως είναι ο γάμος, αντί να τα δίνει σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή κάποιος που δεν είναι παντρεμένος ή δεν μπορεί να παντρευτεί, δεν θέλει να παντρευτεί, δεν έχει δικαίωμα στη σύνταξη, δεν έχει δικαίωμα να απολαμβάνει. Καλά, εδώ βάζετε άλλα ζητήματα τώρα. Αλλά... Ναι, αλλά κοιτάξτε, από αυτή τη σκοπιά εμείς τοποθετούμαστε απέναντι σε όσες προτάσεις έχουν έρθει για το γάμο. Θεωρούμε ότι η σύλληψη αυτή σαν αίτημα είναι αναχρονιστικό. Το σύγχρονο σήμερα είναι καθολική ασφάλιση, προστασία, υγειονομική πρόσβαση σε υπηρεσίες, δηλαδή όλα αυτά για τα οποία χρησιμοποιούνται μάλλον σαν άλοθη για να στηρίξουν αυτό το αίτημα, εμείς τα ζητάμε για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το αν είναι σε σχέση ή όχι και τι είδους σχέση είναι αυτή. Μάλιστα. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό σήμερα. Δεν είναι να βάζουμε κι άλλες ταμπέλες, να σπάμε τον κόσμο και σε άλλες κατηγορίες. Είμαστε πια στον 21ο αιώνα και πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαχωριστικές γραμμές, να μιλήσουμε για τον άνθρωπο και να βάλουμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες στο κέντρο. Πείτε και μου... αυτό κάνουμε εμείς. Όχι χωρίζοντάς τον σε ομάδες. Κυρία Κτηνά, κάτι τελευταίο. Στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς έχουμε διεργασίες. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ και στο ΜΕΡΑ25 κτλ. Πώς θα αντιλαμβάνετε αυτό το κόμμα σας και αν θεωρεί ότι όλες αυτές οι διεργασίες μπορεί να δημιουργήσουν ενδεχομένως μια νέα δυναμική στο αριστερό παύλα κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα? Ναι. Είναι αρχή μας να μην ανακατευόμαστε στα εσωκομματικά, σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων κομμάτων. Ωστόσο, παρακολουθούμε από κοντά τις διεργασίες σε αυτό το χώρο. Φυσικά και μας ενδιαφέρουν. Και αυτό έχει να κάνει όχι γιατί οι ηγεσίες τους έχουν τις αφρίζουμε με αριστερές προοδευτικές δυνάμεις, αλλά γιατί ο κόσμος που πίστεψε σε αυτές και τους ακολούθησε πραγματικά έχει φτάσει η ώρα να απαγκιστρωθεί από αυταπάτες που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα λύσης εντός ενός συστήματος που στρέφεται εναντίον του ανθρώπου και εναντίον των εργαζομένων,
Και εμείς σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε, καταλαβαίνουμε τις αγωνίες του και λέμε ότι η λύση είναι στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, μακριά από τις λογικές της σοσιαλδημοκρατίας, όπως και του φιλελευθερισμού, οι οποίες τον έχουν φέρει μέχρι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αφροδίτη, εκτενά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας. Επίσης, γεια σας.